Τώρα, εδώ θα πω κάτι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, κύριε Κομνηνέ, μαζί μου, αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο η ταινία που υπέστη εντός εισαγωγικών διώξεις. Πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα υπήρξαν σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένοι, παραμελημένοι από το επίσημο ελληνικό κράτος η μνήμη τους. Από το επίσημο ελληνικό κράτος, ναι, αλλά από το λαό, και από την ψυχή του λαού, όχι. Και αυτό το βλέπω καθημερινά. Είμαι κι εγώ θύμα του Παύλου Μελά. Όταν γυρίζαμε την ταινία το 68-69, γιατί σε δύο σεζόν τη γυρίσαμε. Και νομίζω ότι αυτό συνέβη γιατί ο φυλακτός, ο σκηνοθέτης, αντιμετώπιζε δυσκολίες και οικονομικά προβλήματα. Πολλές δυσκολίες, γενικές δυσκολίες. Ήταν και μια μεγάλη παραγωγή για εκείνα τα χρόνια. Τεράστια. Και ήταν το βάρος μεγάλο. Εγώ όμως, επειδή δεν είχα ταξιδέψει ποτέ στη Μακεδονία, ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα τη Μακεδονία. Μπολιάστηκα με τη Μακεδονία και από τότε δεν μπορώ από μέσα μου να βγάλω αυτό το πάθος που έχω για τη Μακεδονία. Ορισμένοι πολέμησαν την ταινία αυτή προσπαθώντας να τη συνδέσουν με τη Χούντα. Αυτό όμως ήταν ένα χυδαίο ψέμα. Και λέω ότι ήταν χυδαίο ψέμα ακριβώς γιατί αντιμετώπισε πολύ μεγάλες δυσκολίες για να γυριστεί αυτή η ταινία. Δεν είχε καμιά βοήθεια ουσιαστικά. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιούν και τώρα. Έτσι και πει μια κουβέντα για την πατρίδα, αμέσως σε λένε φασίστα. Δεν τολμάς να μιλήσεις για ιδανικά και για ήρωες και τα λοιπά και αμέσως σου βγάζουν την ταμπέλα φασίστας. Είναι μια εύκολη πρόταση για αυτούς. Αλλά δυστυχώς το πράγμα είναι σε πολύ άσχημη πλευρά τώρα, διότι μέσα από αυτές τις αντιπαλότητες, να τις πω έτσι, δημιουργείται ένα καινούριο πρόβλημα για το ελληνικό έθνος. Δεν τολμάς να πεις τίποτα για τους λαθρομετανάστες. Γίνονται μηνύσεις από διάφορες ΜΚΟ. Υπάρχει ΜΚΟ η οποία δεν ξέρω πόσο μεγάλος αριθμός μηνύσεων έχουν κάνει σε πρόσωπα σημαντικά για την ελληνική κοινωνία,